συμμετοχή της χοροδίας του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, η σχολική εκδρομή καταχειροκροτήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο αμφιθέατρο του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η σχολική εκδρομή είναι το ταξίδι ενός καταξιωμένου και διαχρονικού τραγουδοποιού και μιας ομάδας επαγγελματιών μουσικών για να συναντήσουν τους ταλαντούχους ερασιτέχνες μαθητές των μουσικών σχολείων που ονειρεύονται το μέλλον της ελληνικής μουσικής. Έχοντας τις αποσκευές του το νέου του δίσκο και την εξαιρετική μπάντα του Ευγενείς Αλίτες, ο Νίκος Πορτοκάλογλου επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλια των 60 του χρόνων, ξεκινώντας ένα οδηπορικό αναζήτηση της νέας γενιάς μουσικών. Είναι μια αναδρομή σε όλη μου τη δουλειά. Είναι τραγούδια από την πρώτη εποχή των Φατμέ μέχρι το τελευταίο δίσκο μου, το Εισιτήριο. Είναι μαζί μου το συγκρότημά μου Ευγενείς Αλίτες, μια ομάδα από πάρα πολύ ταλαντούχους νέους μουσικούς, και βέβαια είναι και η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Καβάλας που θα συμπράξει αρκετά τραγούδια σε όλη τη συναυλία και ελπίζω να φύγουμε όλοι με χαμόγελο απόψε. Ένα εισιτήριο λοιπόν το οποίο δεν τελειώνει εδώ, θα συνεχίσει και στην υπόλοιπη Ελλάδα με τα παιδιά. Βέβαια. Θα συνεχίσει, η επόμενη σταθμή είναι η Λάρισα, είναι η Καρδίτσα, είναι τα Γιαννιτσά. Αργότερα είναι μια μεγάλη συναυλία στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων, και θα συνεχίσουμε και μέσα στο καλοκαίρι. Το κύριο μέλημά μας είναι να φέρουμε τα παιδιά κοντά σε ανθρώπους που έχουν να πούν και έχουν διαγράψει μια πορεία. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό από παιδαγωγικής απόψεως. Όταν ο κύριος Πορτοκάλογλου, ας πούμε, μιλήσει στα παιδιά και τους πει, το λέω με ένα παράδειγμα, είσαι πάρα πολύ καλός να συνεχίσεις, αυτό το παιδί ίσως να μην σταματήσει ποτέ. Άρα λοιπόν, αυτές οι ενέργειες και οι συμπράξεις που κάνουμε με τέτοιους καλλιτέχνες έχουν κυρίως παιδαγωγικό σκοπό και ρόλο. Τώρα, από εκεί και έπειτα παράγεται και ένα προϊόν, το οποίο σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία όλοι μας να το απολαύσουμε. Έτσι λοιπόν, περίπου 70 παιδιά επί σκηνής με τον κύριο Πορτοκάλογλου και την ορχήστρα του θα παρουσιάσουν συνθέσεις του κύριου Πορτοκάλογλου και νομίζω ότι θα είναι μια εξαιρετική βραδιά για όλους. Την άγνωστη πατρίδα, χαμένη όλη αλπίδα.